Φαίνεται... Σταθερό το ποσοστό σας, κυρία Μανολάκου, εσείς. Ναι, εύχομαι να είναι το δεύτερο, το 7 δηλαδή. Εγώ και με τη μέση τιμή λέω ότι είναι σταθερό το ποσοστό ναι, σας. Ναι, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να επιβεβαιώνεται το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ότι θα επαναληφθεί στις εθνικές εκλογές. Το που θα καθίσει θα αναμένουμε τα πραγματικά αποτελέσματα. Όμως εμείς τη βλέπουμε ότι κυβερνητική εναλλαγή θα υπάρχει. Εναλλαγή στην πολιτική δεν θα υπάρχει. Θα συνεχιστεί η αντιλαϊκή πολιτική. Εξάλλου αύριο έχουμε και το Eurogroup, το οποίο θα μιλήσει για την Ελλάδα και την η ατζέντα είναι πώς θα επιταχυνθεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Σίγουρα το ΚΚΕ, το ποσοστό του, τους ψήφους του, την επικοινωνία που έκανε με αρκετό κόσμο, θα το καταθέσει σε δυνάμωμα του αγώνα, την επαύριον, στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, γιατί πρέπει να αντιπαλέψει και την αντιλαϊκή πολιτική που έρχεται ακόμα πιο οξυμένα, αλλά και να διεκδικήσει και τα χαμένα και να ανοίξει δρόμο για να έρθει πραγματικά ο λαός και οι ανάγκες του στο προσκήνιο. Καταρχήν για το θέμα των εξαρχείων και το Άβατο, αν θέλανε οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαν να το έχουν λύσει. Κατά τη γνώμη μας, δεν το... Δεν το επιλέξατε. Δεν το επιλέξατε και υπάρχουν πάρα πολλά συζητήσεις για κατοίκους που θέλουν να τους υποχρεώσουν να πουλήσουν φτηνά την κατοικία τους. Έχουν βλέψεις ορισμένοι επενδυτές και εξυπηρετούν και διάφορα συμφέροντα. Εντάξει, άρα, αν το θέλανε, θα είχε γίνει. Σε ό,τι αφορά το άσυλο, υπάρχουν ορισμένες αφορμές προκειμένου να καταργηθεί αυτή η μεγάλη κατάκτηση των φοιτητών του ασύλου. Γιατί μέσα στην παιδεία, στην τριτοβάθμια, διεισδύουν οι επιχειρηματίες και δεν θέλουν να υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτή είναι η λογική. Όμως, να σας πω, θα γνωρίσουν τις αντιστάσεις και τις αντιδράσεις των φοιτητών. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εναλλαγής κυβέρνησης. Κοιτάξτε, για να έρθει η Νέα Δημοκρατία, ευνόησε η αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Άνοιξε την πόρτα για να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό συμβαίνει. Να ρωτήσω. Και θέλω να πω κάτι. Εγώ συμφωνώ με τον ΚΚΕ. Επειδή ήρθαμε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους και τους ρωτούσαμε τι περιμένετε, δηλαδή αν ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία, τι περιμένετε, θα αλλάξει η πολιτική, θα υπάρχει φιλολαϊκή, δεν είχανε καμιά ελπίδα τέτοια. Κύριε Σπύρτζε,